έκανε στην εξορία. Η Ιερά Σύνοδος τα έκανε αυτά. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε αγιό της. Άλλο λοιπόν Ιερά Σύνοδος, άλλο Εκκλησία. Είναι ξεχωριστά πράγματα. Την Εκκλησία, άλλο κλήρος, άλλο κλήρος, άλλο Εκκλησία. Άλλο Εκκλησία. Η Εκκλησία μπορεί να ακούσουμε ξαφνικά να καταδικάζει ανθρώπους που δεν περιμένουμε να καταδικάζει. Διότι η Εκκλησία καθοδηγείται από το Πανάγιο Πνεύμα και δεν είναι Εκκλησία ή Ιερά Σύνοδος. Διότι βλέπουμε ότι η Εκκλησία, αυτούς που καταδίκασε πολλές φορές η Ιερά Σύνοδος, όπως τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη, τον ηγούμενο της Μονής του Δίου, η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο. Βέβαια. Τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή του οποίου έχετε το όνομα, η Εκκλησία τον είχε καταδικάσει. Τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή. Η Ιερά Σύνοδος, συγγνώμη. Η Εκκλησία όμως τον έχει Άγιο της. Και ήρθε η έκτη Οικουμενική Σύνοδος και τον ακριβώς. Λοιπόν, είναι λοιπόν άλλο Εκκλησία, άλλο. Έτσι γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα, κλείνοντας και αυτό το θέμα του οικουμενισμού, το θέμα που των διαλόγων, το θέμα της Κυριακής της Ορθοδοξίας που αναφερόμεθα σήμερα, να πούμε στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις. Ορθοδοξία θα φωνάζουμε ή θάνατος, όπως φώναζαν οι προπατορές μας. Λευτεριά ή θάνατος, Ορθοδοξία ή θάνατος θα φωνάξουμε. Για να προχωρήσουμε σε κάποια άλλα θέματα που έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, ναι, να κάνετε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο λόγια, μια που αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, είναι σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιορτάζει η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία την αναστήλωση των Αγίων Καιρών και Σεβασμίων εικόνων και συγχρόνως τη νίκη της Ορθοδοξίας μας, της Εκκλησίας μας κατά πασών των αιρέσεων. Να πω και εγώ με τη δική μου σειρά και από τη θέση αυτή, βέβαια έχω κάνει η τρίτη εκπομπή της Φωνής του Πατροκοσμά, ήταν σχετικά με το θέμα της πίστεως. Εκεί σας είχα πει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα γύρω από το θέμα της πίστεως. Θέλω να επαναλάβω εδώ 2-3 σημαντικά πράγματα. Ακούσαμε βέβαια τον καθόλου άξιο και σεβαστό πατέρα Νεκτάριο, όλες αυτές τις απόψεις του γύρω από τα θέματα του διαλόγου, του οικουμενισμού, κατεδίκασε τον οικουμενισμό, κατεδίκασε τους διαλόγους, οι οποίοι, όπως πολύ σωστά ακούσατε και μας είπε, ότι δυστυχώς το μόνο που κατορθώνεται με όλους αυτούς τους συγχρονισμούς και τους διαλόγους είναι η βλάβη της Ορθοδοξίας και των Ορθοδόξων. Και θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να πω πόσο πολύ σπουδαία είναι η Ορθοδοξία μας. Γι' αυτή αγωνίστηκαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες και Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτή θυσιάστηκαν, γι' αυτοί έδωσαν το αίμα τους, γι' αυτοί βασανίστηκαν. Πλήθος χωρία Αγίων Πατέρων και Αγίων Μαρτύρων, ιδιαίτερα από την σημερινή εορτή της οικονομαχίας των Αγίων εκείνων που μαρτύρησαν επί οικονομαχίας. Και μόνο ο Άγιος Στέφανος ο Νέος, ο οποίος γιορτάζει 28 Νοεμβρίου, αν διαβάσει τον βίο του, εκεί θα δείτε πόσα τράβηξε από τους αιρετικούς εκείνους πατριάρχες και επισκόπους, τους οικονομάχους. Να πούμε το χωρίο του Αγίου Μαξίμου, του ομολογητού αυτού της Εκκλησίας μας, του μέγα ομολογητού της Εκκλησίας μας, ότι να φυλάξουν προτρέπει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Βέβαια ξέρετε, ο Άγιος Μάξιμος μόνος του τότε στον 7ο αιώνα κράτησε την Ορθοδοξία, παρόλο που όλα τα πατριαρχία και όλες οι εκκλησίες τότε ήταν εναντίον του και πίστευαν την αίρεση των μονοθελητών και μονοενεργητών. Τι είπε λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος, ο οποίος περιόδευσε τότε όλη την τότε οικουμένη για να προσπαθήσει να πείσει τους αιρετικούς ότι είχαν άδικο και να κρατήσει σταθερούς στην Ορθοδοξία τους χριστιανούς, να μην πλανηθούν. Είπε, φυλάξουμε, αδελφοί μου, το μέγα και πρώτον της σωτηρίας ημών φάρμακο, την καλή λέγον της πίστεως κληρονομία. Είναι παρέδωσαν εις ημάς οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες. Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να φυλάξουμε την Ορθοδοξία μας, να φυλάξουμε την πίστη μας για την οποία πέθαναν και μαρτύρησαν την παρακαταθήκη αυτή της πίστεώς μας, που γι' αυτή πέθανε και θυσιάστηκαν όλοι οι χωρίες των Αγίων Πατέρων. Να σκεφτούμε το τι τράβηξε και το τι μας είπε ο Άγιος Μάρκος, ο άτλας αυτός της Ορθοδοξίας. Κρατεί με ένα άτλας μυθικός όμις πόλων, κρατεί δε αληθώς Μάρκος Ορθοδοξίαν. Ένας Μάρκος ευγενικός κράτησε την Ορθοδοξία. Αυτούς τους Αγίους Πατέρες να ακολουθήσουμε κι εμείς, αυτούς να μιμηθούμε και για την Ορθοδοξία μας, για την Εκκλησία μας να χύσουμε το αίμα μας. Και να κλείσω το σπουδαίο αυτό θέμα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, όρια περνάει. Θα συζητήσουμε ακόμα ένα πολύ σπουδαίο θέμα για τις ταυτότητες, για το 666, για τον Αντίχριστο. Και αμέσως μετά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα έρθουμε στις ερωτήσεις σας. Τα τηλέφωνα είναι αναγραμμένα επί της οθόνης σας, 3464-298, 3472-681 και 3466-700.
Για οποιαδήποτε ερώτηση. Για οποιαδήποτε μπορούν να πάρουν να ερωτήσουν. Να κλείσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το κεφάλαιο αυτό της Κυριακής Ορθοδοξίας με τους λόγους που είπαν οι Άγιοι Πατέρες στην 7η Αγία Οικουμενική Σύνοδο, που είπαν ότι οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, οι διδάσκαλοι ως οδογμάτισαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, η αλήθεια ως επαρησιάσατο, το ψεύδος ως απελήλατο. Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω πιστεύομεν. Τι, ότι αυτή πίστης των Αποστόλων, αυτή πίστης των Πατέρων, αυτή πίστης της Ορθοδοξίας μας, αυτή πίστης την οικουμένην άπασαν εστήριξη. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να κρατήσουμε την ορθοδοξία μας. Και πάση της αιρετικής ανάθεμα. Και τους αναθέτουμε να τους κρίνει ο Θεός. Και ευχόμεθα για τη μετάνοιά τους. Βεβαίως. Και να επιστρέψουν στην Εκκλησία ξανά. Από εκεί που επεκόπησαν. Και εδώ επανερχόμεθα φυσικά, θα πρέπει να τονίσω ότι χιλιάδες Προτεσταντών στην Αμερική ανεκάλυψαν, κάναν 10 χρόνια ιδιαίτερη έρευνα, έχω όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, ιδιαίτερη έρευνα έκαναν ποια είναι η πραγματική Εκκλησία που κήρυξε και δίδαξε ο Χριστός. Και ανακάλυψαν Προτεστάντες στην Αμερική ότι η Εκκλησία είναι η μοναδική, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και γύρισαν χιλιάδες πάστορες, έγιναν Ορθόδοξοι, έγιναν και επίσκοποι μάλιστα, και υπάγονται σήμερα στην Ορθόδοξη πλέον Εκκλησία μας. Στο επόμενο θέμα, πατέρα. Λοιπόν, ναι. Ας έρθουμε λοιπόν, πατέρα Νεκτάριε, σε ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο έχει απασχολήσει τώρα τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, και δεν είναι άλλο αυτό το θέμα από το θέμα του Αντιχρίστου, από το θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής κάρτας και ό,τι έχει σχέση με το θέμα αυτό. Τα ερωτήματα και σε όταν είχα κάνει τις τρεις εκπομπές για τα σημεία των καιρών ήταν πάρα πολλά από τους αγαπητούς και ευσεβείς χριστιανούς. Δεν προλάβαμε βέβαια να τα απαντήσουμε. Έχω υποσχεθεί ότι σε μια άλλη εκπομπή θα τα απαντήσω. Θα θέλαμε την προσωπική σας άποψη, την προσωπική σας θέση και θέσεις γύρω από το θέμα αυτό, διότι ως γνωστό έχετε εκδώσει το βιβλίο «Το πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας», το οποίο το εκδώσετε για πρώτη φορά. Αυτή είναι η πρώτη του έκδοση. Το 1984. 84, και έχουν επακολουθήσει πόσες εκδόσεις. Είναι η 15η έκδοση. 15 εκδόσεις λοιπόν. Που πλέον, σημαίνει... Πλέον των 150.000 αντίτυπα. 150.000 αντίτυπα. Που σημαίνει ο κόσμος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, και το σπουδαιότερο είναι ότι μέσα στο βιβλίο αναφερόμεθα πριν βγουν οι ταυτότητες, ότι ήδη έρχονται οι ταυτότητες, χωρίς καν να είχε ψηφιστεί το ειδικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 1986. Και φυσικά όσα στοιχεία αναφέρουμε μέσα, θα πρέπει να πούμε ότι το 666, πατέρα Μάξιμε, δεν είναι κάτι τυχαίο. Εδώ μπροστά μου κρατάω μια παιδική μπλούζα, την οποία μπορούμε να τη δούμε, φαίνεται πιστεύω ξεκάθαρα. Έχει τρία παιδάκια, όπου στο κεφάλι τους σχηματίζεται το 666. Θα θέλω να το δείξω για να το δουν, αγαπητοί. Το 666. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο κεφάλι. Το ένα κεφάλι, το δεύτερο κεφάλι. Αυτό είναι το ένα κεφάλι. Ναι, το δεύτερο. Είναι το δεύτερο. Και αυτό είναι το τρίτο. Είναι παιδική μπλούζα. 6-6. Παιδική μπλούζα. Επίσης, σε παιδικό παιχνίδι πάλι μπορούμε να δούμε ότι το 666 γερμανικό περιοδικό, λίγο αν μπορεί να γίνει zoom, ακριβώς, το βλέπετε. Εδώ 6-6-6. Αυτό είναι γερμανικό παιδικό. Είναι παιδικό, γερμανικό περιοδικό. Κόμιξ. Comics. Και σε περιοδικά λοιπόν. Επίσης μπορούμε να δούμε σε ελληνική εφημερίδα, γερμανική συγγνώμη εφημερίδα, το 666. Και... Ταξίδι Λονδίνο, Παρίσι, Βιέννη. Όπως βλέπουμε, δεν είναι και μέσα από τα βιβλία. Αν διαβάσετε και ανοίξετε το βιβλίο μας, θα μπορέσουμε να δούμε λίγο κοντά, μπορούμε, όσο ζουν μπορούμε, στο κεφάλι διακρίνει το 666. Στην παλάμη του ανθρώπου το 666. Πάρα πολλά. Ναι, είναι πάρα πολλά εν πάση περιπτώσει. Το πεντοχίλιαρο το οποίο υπάρχει απάνω. Ναι, ναι. Στο ΟΤΕ το οποίο στην στέγη. Θα ήθελα και να πω, για να μην περνάει ο χρόνος, πατέρα Μάξιμε, το εξής, ότι τα σημεία του Αντιχρίστου είναι ένα
Γι' αυτό το βιβλίο ονομάζεται «Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία». Πολλοί ομιλούν και λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι άγνωστος ο χρόνος. Εγώ διαφωνώ. Δεν είναι άγνωστος διαφωνώ, ο χρόνος. Ναι. Δεν είναι άγνωστος ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας. Άγνωστη η ημέρα και η ώρα είναι. Είναι και παραμένουν. Μόνο ο Κύριος γνωρίζει τους ιδίους αυτού χρόνους. Διότι όταν ο Κύριος τον επίεσαν οι μαθητές του και του είπαν «Πες μας Χριστέ, πότε θα έρθεις για δεύτερη φορά επάνω στη γη», τότε αναγκάστηκε ο Χριστός και τους εκάλεσε και τους είπε «Ελάτε εδώ κοντά». Και τους είπε «Θα σας πω πότε θα ξαναρθώ πάνω στη γη. Δεν σας λέω ημέρα και χρόνο, γιατί αυτό είναι η δικιά μου δουλειά», τους είπε ο Χριστός. Ακριβώς. «Θα σας δώσω όμως μερικά σημάδια μου, που όταν δείτε και συμβαίνουν αυτά τα σημάδια επάνω στη γη, τότε θα καταλάβετε ότι εγγύς η ημέρα. Τότε θα καταλάβετε ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή, έως ότου πάντα τα αυτά είδωση». Έτσι λοιπόν αρχίζουμε από μερικά σημάδια το «η γενναία αυτή». Μπορεί να αναφέρεται στους τότε που είδαν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, μπορεί να αναφέρεται και σε αυτούς οι οποίοι θα δουν τα τελευταία σημάδια του Κυρίου. Λοιπόν, επομένως μπορούμε να μην γνωρίζουμε ακριβώς το χρόνο, αλλά γνωρίζουμε περίπου την περίοδο. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι αύριο δεν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Είναι απίθανο να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ούτε μετά από 3 χρόνια. Ακριβώς. Μπορώ να προσδιορίσουμε και να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει τότε. Γιατί δεν έχουν εκπληρωθεί τα σημάδια τα οποία αναφέρονται μέσα στη γραφή. Έτσι λοιπόν έχουμε μερικά σημάδια. Αν μου επιτρέψετε συντομία, αν και τα έχετε αναλύσει σε άλλη εκπομπή, και αυτά ακριβώς τα σημάδια αναλύω μέσα σε αυτά το βιβλίο. Ποια είναι τα σημάδια τα οποία έχουν γίνει και ποια, είναι αυτά τα οποία περιμένουμε να γίνουν για να γίνουν η Δευτέρα Παρουσία. Ένα από αυτά ήταν ότι ο Χριστός είπε ότι το κράτος του Ισραήλ θα διαλυθεί σαν κράτος. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθων. Και ξαφνικά λέει ότι όταν είναι να ξαναέρθει η μέρα η μεγάλη του Κυρίου, τότε αναστήσω τη σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Θα αναστήσω το βασίλειο ξανά του Δαβίδ. Και ενώ δεν υπήρχε 2.000 χρόνια εβραϊκό έθνος, το 1948, στον 20ο αιώνα βλέπουμε ξαφνικά και γίνεται. Το πρώτο σημάδι εκπληρώθηκε. Και είναι και άλλα σημάδια, εν πάση περιπτώσει, να μην καθυστερούμε τους τηλεθεατές, ναι. Μπορούμε ελεύθερα να μην τους κουράζουμε, γιατί τα έχετε επαναλάβει εσείς. Νομίζω ότι δεν κουράζουμε. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα σημάδια. Ένα από αυτά τα σημάδια που αναμένουμε για να γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας είναι η εμφάνιση του αριθμού 666. Είναι η εμφάνιση του αριθμού. Είπε ο Χριστός. Είπε ο Χριστός στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Θα έρθει καιρός που δεν θα μπορείτε να πουλάτε ούτε να αγοράζετε, δηλαδή καμία οικονομική διαχείριση δεν θα μπορείτε να κάνετε, παρά μόνον αυτός που θα έχει το χάραγμα του θηρίου ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό αυτού. Ονόματος αυτού. Έτσι λοιπόν, και το όνομα μας το δίνει τον αριθμό του θηρίου, μας λέει είναι το χ, ξ, σίγμα, τ. Είναι λοιπόν το 666, όπως μεταφράζεται κοινώς, το οποίο το βλέπουμε στις ημέρες μας ότι εμφανίστηκε. Είναι πλούσιες οι φωτογραφίες, τόσο μέσα στα βιβλία όσο που βλέπετε επάνω. Παγκοσμίως έχει εμφανιστεί ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι προχωρεί αυτό το σύστημα. Αυτό λοιπόν το σύστημα θέλουν. Εδώ θα ήθελα, πατέρα, να μου επιτρέπετε, ότι δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή παγκόσμιο να μέσα σε μια δεκαετία. Αφού είναι σημάδια. Σημάδια αυτό δεν είναι τυχαία. Φυσικά δεν είναι τυχαία. Πρέπει τα αυτά πάντα πρέπει να γίνουν. Για να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ιδάλλως δεν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Προμηνύεται δηλαδή όπως είναι. Προμηνύεται θύελα. Θύελα προμηνύεται. Και θα σας πω ακριβώς παρακάτω τι έχει να γίνει. Θύελα προμηνύεται. Λοιπόν, ένα παράδειγμα να σας αναφέρω. Δεν θα μπορούμε ούτε να πουλάμε ούτε να αγοράζουμε. Σήμερα ζητούν να βγάλουμε την ταυτότητα. Η Εκκλησία μας και η Ιερά Σύνοδος, υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, είπε ότι να μην πάρει κανένας Έλληνας στην Ορθόδοξη ταυτότητα και οποιοδήποτε άλλο δελτίο έχει επάνω το χάραγμα του Αντιχρίστου. Πρέπει δε να πούμε ότι το χάραγμα του Αντιχρίστου είτε είναι φανερό 666 έτσι, είτε είναι με το λεγόμενο γραμματό σύστημα, με τις γραμμούλες δηλαδή που συναντούμε. Το Μάρκο System. Με τις γραμμούλες που συναντούμε επάνω στα τρόφιμα, είναι ένα και το αυτό πράγμα. Χάραγμα, χαράσω γραμμές. Αυτό σημαίνει χάραγμα.